Λοιπόν, ονομάζομαι Κώστας Σακελάρης, έρχομαι εδώ στο Λουτράκι, ομορφαίνουμε την πόλη και ζητάμε να βοηθηθεί αυτό το πράγμα το οποίο είναι από προπολεμικά στην πόλη του Λουτρακίου και την ομορφαίνει. Όσο πιο πολλά είναι, τόσο πιο καλύτερα είναι. Και θα παρακαλέσω και το Δήμο να βοηθήσει να μείνει η παράδοση στο Λουτράκι. Γιατί όλοι οι άλλοι που έχουν αμαξάκια τώρα στις Πέτσες, Ζάκυνθο, είναι κατόπιν Λουτρακίου. Προπολεμικά δεν είχαν αυτοί. Είχαν μόνο κάρα και μουλάρια. Μετά βγήκαν τα αμαξάκια. Και εδρεώσαν αυτοί και μείναμε εμείς εδώ με ένα αμαξάκι που μπορεί να είχαμε και άλλα δύο. Γιατί είναι και άλλοι και ενδιαφέροντα. Να έρθουν και άλλοι για να έχουν. Να έρθουν, αλλά δεν έρχονται λόγω ότι δεν υπάρχει δουλειά. Τώρα τι φταίει, εγώ δεν ξέρω. Η διαδρομή, ποια είναι η διαδρομή? Μία διαδρομή είναι από εδώ Καζίνο και η άλλη είναι από εδώ Καταράκτος. Δύο διαδρομές. Δεν έχει και άλλη επιλογή. Και επιλογή του καθενός που θα πάει. Εσείς είστε δεδομένος να το πάτε όπου σας ζητήσει. Εγώ του λέω είναι αυτές οι δύο διαδρομές. Ναι. Από εκεί και πέρα, αυτός μπορεί να μου πει πηγαίνουμε στον Αγιάννη, πηγαίνουμε στην Παναγία. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να του πω εγώ δεν πάω, κατάλαβες. Το εισιτήριο πόσο είναι? Το εισιτήριο δεν είναι τίποτα. Για 5 άτομα είναι 10 ευρώ. Από... Ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. Και καλές δουλειές να έχετε. Και καλό μήνα να έχετε και οι υπεύθυνοι να το προσέξουν αυτό το θέμα εδώ. Γιατί το Λουτράκι χωρίς αμαξάκι δεν λέγεται Λουτράκι. Κάνει τη γραφικότητά του. Δεν λέγεται Λουτράκι, τέρμα. Είναι, για μένα είναι νόμος αυτός. Επειδή τα έχω ζήσει, γιατί εδώ τριγύρω που κάθαμε τώρα ήταν 15 αμαξάκια. Ήταν η μία πιάτσα εδώ.